του Πασόκ, η οποία βρίσκεται στην ΚΟ και δεν προλαβαίνει να έρθει τώρα, γιατί ο καταμαράν θα αρχίσει να πάει, έχει καθυστέρηση. Οπότε λοιπόν εμείς τους ευχαριστούμε απλώς και προχωρούμε. Το λόγο λοιπόν έχει ο κύριος Δήμαρχος. Καλωσορίζω με την ιδιότητα του Δημάρχου τους Καλλίνιους που εκφράζουν δια των σωματείων τους, θα έλεγα, την συντριπτική πλειοψηφία των Καλλινίων της Διασποράς. Για μια άλλη φορά, δεν ξέρω τελικά αν είμαι πρόεδρος της Αθήνας, η 18η ή η 16η. Θεωρώ ότι είναι η 16η συνάντηση για τη λόγω κορονοϊού τα δύο χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια, από το 2005 που ξεκίνησε η προσπάθεια να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια πιο οργανωμένη διαδικασία συνέβρεσης, οργάνωσης των αποδήμων μας, που είναι, θα έλεγα, μεγάλο αποκούμπι για όλους εμάς εδώ στο νησί, έγιναν διάφορα πράγματα θετικά για το τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Κωδικοποιημένα θα μας ενημερώσει ο ειδικός σύμβουλός μου, ο ειδικός συνεργάτης, ο κύριος Σταυλάριος, ο οποίος έχει κάνει σοβαρή και ουσιαστική δουλειά, χωρίς να σημαίνει ότι τα προβλήματα, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα τα οποία, όσο περνά ο χρόνος και αλλάζουν και οι γενιές, θεωρώ ότι αυξάνουν, διότι το να περνά κανείς από μια γενιά σε μια άλλη, υπάρχουν ζητήματα ύψης της σημασίας, όπως είναι η γλώσσα, όπως είναι η θρησκεία, αλλά κυρίως το γλωσσικό θέμα, στα οποία πρέπει να δώσουμε μία απάντηση. Βέβαια, είναι ζητήματα τα οποία άπτονται και κεντρικών επιλογών, και θα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο εάν ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, ο κύριος Χρυσουλάκης, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει πιο συγκεκριμένες αποδείξεις, ιδιαίτερα για το εκπαιδευτικό ζήτημα που απασχολεί τους ομογενείς μας. Εγώ θα ήθελα να θέσω δύο ζητήματα, τα οποία θεωρώ ότι θα δώσουν και ένα ερέθισμα για την κουβέντα που θα γίνει, προκειμένου αυτή η συνάντηση να έχει τα δικά της συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να βάλουμε, να είναι οι στοχεύσεις μας για το μέλλον, το άμεσο και το μεσοπρόθεσμο, προκειμένου να λυθούν. Το ένα, το οποίο ακούμε διάφορα δικαιολογημένα παράπονα, είναι ότι ο Δήμος, ως σημείο αναφοράς όλων των Καλλινίων και χθες είπα κάτι, το οποίο πιστεύω ότι δεν πέρασε απαρατήρητο. Μιλούμε για Δήμο Καλλινίων και όχι για Δήμο Καλλίνιων. Δηλαδή η έκφραση των απανταχού Καλλινίων που αγγίζει τους Καλλίνιους που εκφράζονται δια των σωματείων τους και τους Καλλίνιους που δεν έχουν σωματεία. Χθες αναφέρθηκε το Βέλιο. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί απάντηση.
εκτίγεται με την στελέχωση του Γραφείου των Απολύτων. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, το 14, που είναι στο ΦΕΚ, είναι νόμος του κράτους ουσιαστικά, εκεί προβλέπεται Γραφείο Αποδήμων. Γιατί η αλήθεια δεν στελεχώθηκε, είναι ένα ερώτημα. Το βασικό ερώτημα που πιστεύω ότι και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Καλουζή την περίοδο 14-19 και η δική μας βρίσκεται στο ότι δεν είναι ζήτημα στελέχωσης μιας θέσης από έναν υπάλληλο έστω και πανεπιστημιακού επίπεδου ακόμα. Το μεγάλο θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι να βρεθεί ένας άνθρωπος με ειδικές γνώσεις που να μπορεί να ανταποκριθεί ουσιαστικά. Τώρα διαδικτυακά πλέον έχουν έρθει πολύ πιο κοντά από ότι πριν την πανδημία, διότι η πανδημία είχε, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε σταματήστε το, η πανδημία είχε και ένα παιδικό αποτέλεσμα, όμως έπρεπε δυνατότητα ο ένας να βλέπει να είναι πολύ πιο κοντά από τον άλλο μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών και να κάνει κανείς ζωντανή κουβέντα. Άρα, εδώ λοιπόν, και εδώ θέλουμε να μας βοηθήσετε. Όλοι να βάλουμε πλάτη, να πούμε ότι βρίσκεται ένα παιδί, γίνεται η πρόσκληση εκείνους ενδιαφέροντος, το βγάζουμε δηλαδή την θέση στον αέρα, να την καταλάβει και να αρχίσει να έχει την καθημερινή, την συχνή επαφή που θα μπορεί να ανταποκριθεί ο Δήμος ως φορέας από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα όποια ζητήματα προκύπτουν με τους ομογενείς μας. Το δεύτερο θέμα, το οποίο πρέπει, το είπα και χθες, είναι να αποφασίσουμε δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο, αυτό που κάναμε τώρα διαζώσεις, να μπορούμε να το κάνουμε διαδικτυακά. Είναι μια πρόταση, θεωρώ, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι καλή είναι η συνάντηση, οι διαζώσεις, που εκ των πραγμάτων γίνεται κάθε χρόνο, αλλά επειδή τα ζητήματα τρέχουν, οι δικές μας ανάγκες, που θέλουμε τη δική σας βοήθεια, είναι πάντα στο τραπέζι και αντίστοιχα τα δικά σας προβλήματα, μέσα από τέτοιου είδους δύο τουλάχιστον συναντήσεις τον χρόνο, που μπορεί να καλύψουν εκεί και καλλίνιους που δεν είναι σωματιακά, δεν εκφράζονται, να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Και το τρίτο, και κρίνω εγώ έτσι, που θα πρέπει να δούμε, είναι πώς πραγματικά, εάν και αν ακόμα η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, δεν μπορεί να απαντήσει θετικά στο θέμα το εκπαιδευτικό, το βάζω εγώ με τον γενικότερο τον τίτλο, να δούμε πώς μπορεί ο Δήμος να βάλει πλάτη, είναι ένα τεχνικό θέμα τεραστίων διαστάσεων, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι ώστε τα παιδιά της τέταρτης και της πέμπτης γενιάς να μπορούν να έχουν βοήθεια, θα έλεγα, όσον αφορά το γλωσσικό θέμα. Θα πω για αυτό το ζήτημα ένα παράδειγμα. Όταν το 2000 πήγαμε στην Αυστραλία, με την τοπική κυβέρνηση είχε συμφωνηθεί να δίνει υποτροφίες σε δύο δασκάλους που θαύμαν από την Κάλυμνο για δύο χρόνια, δάσκαλοι οι οποίοι δεν ήταν διορισμένοι, γιατί τότε οι διορισμοί ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι, τώρα βέβαια είναι ευκολότερο το θέμα, όμως
ενώ είχε ψηφιστεί από την τοπική κυβέρνηση, αυτή η ιστορία τελικά δεν υλοποιήθηκε στην πορεία των χρόνων. Αυτά λοιπόν είναι 3-4 κομβικά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να δούμε. Πριν κλείσουμε, θέλω να ευχαριστήσω ένα-ένα ξεχωριστά και να ευχηθούμε και στην πρόεδρο, την κυρία Βάντα, που εξελέγει χθες, συγχαρητήρια, στο Σύλλογο Ρόδου. Να ευχαριστήσω ένα-ένα και ατομικά αλλά και συλλογικά για τη βοήθεια που δίνει στο νησί. Να ξεκινήσω από τον Μανώλη, ο οποίος το πρόεδρο του Συλλόγου των Καλλιτεχνίων. Δημήτρη. Ε? Α, Δημήτρη, με όλοι δεν πειράζει. Είναι ο άλλος, μπράβο. Της οικογένειας. Άλλος σκεφτόταν. Το δεχόμαστε. Ο οποίος σε κάθε αίτημα για αποστολή υπολογιστών είναι πρώτος και καλύτερος και τον ευχαριστώ. Τους Γάλλους, οι οποίοι από τα φάρμακα, λέω Γάλλους, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Καλυμνιού Γάλλους μας. Φάρμακα στο νοσοκομείο, μας δώσατε το καλύτερο πυροσβεστικό όχημα σε όλη την Ελλάδα. Έγινε θέμα που δεν ήθελα να το στείλουν τελικά οι πυροσβεστικοί εδώ, να το πατήσουν στην Αθήνα. Mm. Αυτό είναι επίσημο, ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το άλλο αυτοκίνητο που έχετε δώσει στον Δήμο, το απορριμματοφόρο, δεν στάθηκε δυνατό να το αξιοποιήσουμε. Τώρα έχω μια υπόσχεση για πελοχάρι. Να μην παρεξηγηθώ αν κάτι παραλείπω. Έχουν κάνει άλλο επίπεδο παρεμβάσει στο λιμενοχείο, στην αστυνομία, με αρρώστους. Ο καθένας, αγαπητοί μου, εδώ βάζει τον οδό. Και αυτή είναι η ομορφιά σε μια προσπάθεια που ένας έχει ανάγκη τον άλλο. Άρα λοιπόν, ευχαριστίες από καρδιάς, ευχαριστώ όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, όλου του καλλιτεχνικού λαού για ό,τι κάνετε. Πάντως, χθες τόσο η αντιλήμματος, όσο και εγώ, και κλείνω πραγματικά τώρα έτσι, σταθήκαμε σε ένα θέμα. Ότι και εμείς εδώ δίναμε τον δικό μας πραγματικά δύσκολο αγώνα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Στην πρώτη συνάντηση, για μένα τουλάχιστον, ως πολιτική παρουσία των αποδήμων, των απαταχού Καλλιμνίων στο νησί της Καλλιμνού, η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός μας πήγε πίσω πολύ σε όλα αυτά, με αποτέλεσμα και εγώ να μην έχω πριν κάποιων εξαιρέσεων την εμπειρία σε θέματα που άπτονται των απόδημων Καλλιμνίων. Είχα όμως την τύχη και την ευλογία να αποκτήσω τριβή κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών με κάποιους από εσάς και δεν σας κρύβω πως η επαφή μαζί σας μόνο δέος και συγκίνηση μου προκάλεσε, καθότι πραγματικά κατάλαβα το τι σημαίνει αγάπη για τον τόπο μου και το τι σημαίνει αγωνίζομαι. Τα προσωπικά βιώματα του καθενός, αναφορικά με την πατρίδα του, στο νησί της Καλλίμνου είναι πολλά. Δεν χρειάζεται να αναλύσω το έργο και την προσφορά και τη σημασία της σύνδεσης των ομογενών Καλλιμνίων με εμάς. Είμαστε Κρήκοι αλληλένδετοι και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Θυμούμενοι, και θα μου επιτρέπει αυτή η προσωπική αναφορά, θυμούμενοι λοιπόν και εγώ κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο που μου περιέγραφε τη ζωή τους στην Αυστραλία και μου είπε ότι ενώ είχαν δημιουργήσει και εκεί μια καταπληκτική κοινότητα και πέρασαν όμορφα χρόνια και δημιούργησαν, μου έλεγε λοιπόν μια δία μου, γυρνώντας η μάνα μου, λέει, από την Αυστραλία στην Κάλινο, βγαίνοντας από το πλοίο, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να γονατίσει χάμου και να φιλήσει το χώμα. Αυτό λοιπόν περνάει βαθιά στην ψυχή του κάθε ανθρώπου και εμάς που μένουμε εδώ, το Καλλιμνίων των εδώ, που πραγματικά από κάθε διάσταση της ζωής μας δυσκολευόμαστε και δίνουμε αγώνα
και εσάς εκεί που έχουν μείνει όλα αυτά τα αισθήματα μέσα σας αλόβητα και αυτό φαίνεται και από τους καλύμνους των επόμενων γενιών. Στα ήθη, στα έθιμα, στις παραδόσεις. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Η τριετής εμπειρία μου, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή στην πολιτική ζωή του τόπου, σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, γνωρίζετε κι εσείς ότι η διοίκηση του Δήμου των Καλλιμνίων είναι λόγω κλεισθένη πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη. Έχουμε σοβαρές δυσκολίες και σε επίπεδο διοίκησης αναφορικά με το ότι είμαστε πέντε όλοι και όλοι και αυτοί οι πέντε-έξι παλεύουμε να κρατήσουμε ένα Δήμο και το ότι μας λύθηκε και προσωπικό. Δεν λειτουργούν τα πράγματα στην Κάλυμνο και στην Ελλάδα γενικότερα, όπως γνωρίζετε εσείς από την εμπειρία σας, κυρίως στο εξωτερικό. Επομένως, υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχει όμως και ένα δίπτυχο, το οποίο διασφαλίζει την επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Υπάρχει η σκληρή δουλειά, το σηκώνω τα μανίκια και δουλεύω χωρίς έλεος, για να σας το πω απλά, και η πολύ καλή συνεργασία. Όταν υπάρχει καλή διάθεση και θέληση, ακόμη και τα πιο δύσκολα πράγματα έρχονται εις πέρας. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε πράγματα να κάνουμε μαζί, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και επικοινωνίας είμαι διατεθειμένη να συνεργαστώ σε οποιοδήποτε θέμα και πραγματικά ήταν κάτι που θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας χθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω από κοντά ανθρώπους με τους οποίους μιλούσα μόνο στο τηλέφωνο και υπάρχουν πάντοτε περιθώρια εξέλιξης και βελτίωσης. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συμπατριώτες, είμαι εδώ και επειδή κατά κάποια έννοια είμαι και εγώ απότιμος, εσωτερικός μετανάστης, Αθήνα, ανήκω στο σύμβουλο που προεδρεύει ο Δημήτρης και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Είμαι λοιπόν και σαν απότιμος, αλλά και σαν ένας συμπατριώτης που για χρόνια ασχολείται με την πολιτική. Βέβαια, κατά κάποια κακή συγκυρία, κάθε φορά που βρίσκομαι σε θέση ευθύνης, κάτι συμβαίνει και δεν μακροημερεύω. Είτε είναι τα μνημόνια, είτε είναι οι εκλογές και η εναλλαγή των κυβερνήσεων. Και έτσι έχω αυτό το αποθυμένο ότι δεν μακροημέρευσα για να μπορέσω να βοηθήσω σύμφωνα με τα αιτήματα που υπάρχουν, τις ανάγκες που υπάρχουν στους νησιώτες και στους απόλυτους. Και με βάση αυτά που και άλλη φορά έχω ακούσει σε παρόμοια συνδιάσκεψη. Ίσως το μέλλον να είναι καλύτερο. Ίσως να δοθεί άλλη μια ευκαιρία. Από αυτά που άκουσα μέχρι τώρα, γιατί εδώ είμαι και για να ακούσω, να πάρω ερεθίσματα, ποιος ξέρει το μέλλον τι επιφυλάσσει, κρατάω το θέμα το βασικό, το πώς επιλύονται τα προβλήματα που έχετε. Γιατί είναι καλές οι εκδηλώσεις, οι φορκλωρικές, αλλά το μέγα ζήτημα είναι πώς γίνεται η ζωή σας καλύτερη σε ό,τι αφορά τη συναλλαγή με την πατρίδα, τις υποθέσεις που έχετε εδώ. Και είναι γεγονός βέβαια ότι ο Δήμος απλά μπορεί να πιέσει σε πολλά ζητήματα, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να τα επιλύσει. Είναι θέματα κυβερνητικά. Μου δόθηκε η ευκαιρία να θυμηθώ και να δω πώς μπορούμε να το κάνουμε. Στο λίγο διάστημα που ήμουν Γενικός Γραμματέας Υγείας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον τότε αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Σαντορινιό, επεξεργαστήκαμε ένα σύστημα του πώς μπορεί ο νησιώτης να επικοινωνεί με τις διάφορες υπηρεσίες, εφορίες, ΕΦΚΑ και να βλέπει και να μιλάει απευθείας με τον αρμόδιο υπάλληλο, αφού κλείσει ένα ραντεβού. Τώρα, το ερέθισμα που παίρνω από αυτή τη μάλλον είναι πώς αυτό μπορεί να επεκταθεί στον κάθε Έλληνα, όπου γης, άρα και στον κάθε Καλλίμνιο, όπου γης, που έχει ελληνικό αφημί. Αυτό θα είναι κρίσιμο στο όλο σύστημα, να έχει αφημί. Αλλά νομίζω ότι όσοι έχετε συναλλαγές με την πατρίδα, έχετε και ένα ελληνικό αφημί ή μπορεί να αποκτήσετε ένα ελληνικό αφημί.
Θα δούμε πώς μπορεί. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει αρκετά. Είναι διαφορετικά να μιλάς απρόσωπα από ένα τηλέφωνο και άλλο να τον έχεις τέτα-τέτ φάτσα τον αρμόδιο υπάλληλο και να μιλάς μαζί του. Σε ό,τι αφορά το μέγα ζήτημα που θέσατε για το θέμα της εκπαίδευσης και της διάδοσης των παραδόσεων των ελληνοχριστιανικών, των καλλιμνιακών, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, τα έθιμά μας, την παιδεία μας. Νομίζω ότι θα είναι πολύ βασικό, κύριε Δήμαρχε, και αν έχετε στοιχεία, καλό να τα γνωρίζουν όλοι όσοι έχουμε επαφή με την κεντρική, ας πούμε, πολιτική σκηνή, τι δυναμικό έχουμε, τι παιδιά έχουμε σε κάθε περιοχή που χρήζουν του δασκάλου. Έτσι ώστε αν μπορούμε να κάνουμε με μεγαλύτερες ομάδες, με άλλους βουλευτές, με άλλους συλλόγους, ο πρόεδρος, ξέρω, της Αττικής έχει επαφή και με άλλους συλλόγους νησιωτικούς, και όχι μόνο, να μπορούμε να ασκήσουμε μια πιο σοβαρή πίεση. Πάντα, ειδικά τα δύσκολα, τα μνημονιακά, τα χρόνια, να μην τα σχολιάσω περαιτέρω, οι περιορισμοί έπιαναν όχι μόνο εσάς του εξωτερικού, αλλά και τους νησιώτες ακρίτες. Και γι' αυτό ερημώνουν τα νησιά. Και ακατοίκητα νησιά, ξέρει καλύτερα από μένα ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Έπαρχος, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Και αυτό σημαίνει πολλά για την ελληνική κυριαρχία. Θα σας ακούσω λοιπόν, ελπίζω να πάρω και άλλα ερεθίσματα από τις τοποθετήσεις σας, για να ενισχύσουμε το προστάσιο μας. Αν μας δοθεί η ευκαιρία με την βούληση του ελληνικού λαού, θεωρώ ότι αν προκηρυχθούν εκλογές θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Εκτιμώ ότι θα είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος και αν είμαι σε θέση ευθύνης να μπορούμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κασάρα. Σε ευχόμαστε καλύτερα. Το λόγο έχει ο κύριος Αλαγούδος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που ο Δήμαρχος... Το μικρόφωνο. Χαίρομαι που ο Δήμαρχος ακούμπησε το θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπου έχουμε τέταρτη, πέμπτη και έκτη γενναία, να συνεχίσει να αισθάνονται, να συνεχίσει και να μεταφέρουν τον ελληνισμό και να αισθάνονται ως Έλληνες και να συνεχίσει και να αισθάνονται την ταυτότητά τους ως Καλλίμνοι και ως Έλληνες. Εμείς έχουμε κάνει αρκετά πράγματα τα οποία βοηθάνε, αλλά δεν είναι τέλεια. Έχουμε ιδρύσει 9 δημοτικά και 9 γυμνάσια σχολεία. Τα Πλέιτρε και Άρεμι είχα την τύχη να είμαι ένας από τους ιδρυτές. Η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται ως δεύτερη γλώσσα. Δασκάλους παίρνουμε από την Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και των Εξωτερικών. Βέβαια δεν είναι αρκετοί δασκάλοι που έχουμε, αλλά τώρα παίρνουμε και δασκάλους οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και έχουν μείνει στην Αμερική. Αυτά δουλεύει για τα παιδιά τα οποία είναι μικρά. Μόνο 18% από τους μαθητές είναι ελληνόπαιδοι. Τα άλλα είναι ξένα, Αμερικανάκι. Βέβαια είναι πολύτιμο αυτό να έχουμε πολλά ξένα παιδιά, διότι γίνονται πρεσβευτές της Ελλάδας. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, όπως είπα προηγουμένως. Επίσης, έχουμε κάνει μια συνεργασία το St. Petersburg College με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, να ανταλλάσσουμε καθηγητές και μαθητές, φοιτητές. Αυτό το πρόγραμμα έχει αργήσει να πραγματοποιηθεί λόγω του COVID. Τώρα που τελείωσε το COVID θα αρχίσει το πρόγραμμα, είναι έτοιμο. Αυτό θα φέρει μαθητές στην Ελλάδα, να διδαχτούν εδώ στην Ελλάδα και δασκάλοι οι οποίοι θα διδαχτούν από τους άλλους καθηγητές εδώ και θα έρθουν πάλι φοιτητές από την Ελλάδα στην Αμερική. Και αυτό βοηθάει.
αλλά το πρόβλημα το οποίο έχουμε και το οποίο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το αγκαλιάσουμε, να το address it, που λένε στην Αγγλική, είναι ηλικίες από 18 και πάνω μέχρι, ας πούμε, σε senior ηλικίες, σε μεγάλες ηλικίες, οι οποίες αυτές έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Είναι όλοι όσοι αυτοί λένε ότι είναι καλύμπη και το νιώθουν. Η καρδιά τους είναι ελληνική και αισθάνονται ως Έλληνες. Απλούστατα δεν ξέρουν τον ελληνισμό και δεν ξέρουν από πού προέρχονται. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς δεν πιστεύουμε να μπορέσουμε να το λύσουμε, αλλά είναι θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Μήπως και βρεθεί κάποια λύση για αυτό το πράγμα. Το άλλο θέμα το οποίο έφερε ο κύριος Δήμαρχος, να υπάρχουν δύο, να γίνονται δύο Skype or Zoom sessions μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου και των Αποδήμων, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα και είναι κάτι το οποίο θα είναι βοηθητικό σε όλους. Το κάνω support αυτό αυτή την προσπάθεια, I think θα είναι πάρα πολύ καλό. Όσο για το άλλο, το οποίο ο κύριος Δήμαρχος το ονόμασε μέρος για τους αποδήμους για να παίρνουν πληροφορίες, like information center. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, βέβαια. Αυτός ο οποίος, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος είναι γνώστης των πραγμάτων και στις άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι τα συστήματα που έχει η Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικά από τα άλλα κράτη. Που μπορεί ένας άνθρωπος να δεν είναι μόνο η Αμερική, είναι η Αυστραλία, είναι η Γαλλία, είναι τόσο άλλα κράτη. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά πολύ αναγκαίο και ευχαριστώ που το σκέφτεσαι για να το αρχίσεις αυτό. Όποιος έχει ιδέες, πώς μπορούμε να to overcome αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για να μεταφέρουμε, ας το πούμε, τον ελληνισμό, Hellenism, όπως λέγεται στην Αγγλική, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πέμπτη και έκτη γενναία, θα είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς τους Έλληνες. Καλωσορίσω όλους στην πατρίδα, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Έπαρχο, για αυτή την πρόσκληση για τα διάφορα προβλήματα. Δεν είναι πάρα πολλά για εμάς που ζούμε σε άλλες πόλεις. Δεν είναι πάρα πολλά τουλάχιστον που έχουν σχέση με την Κάλυμνο. Εμείς θέλουμε να λύσουμε προβλήματα της Κάλυμνο. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε, διότι εμείς που ζούμε στην Ελλάδα, στη Ρόδο που είναι το κέντρο της περιφέρειας και στην Αθήνα που είναι τα κέντρα των Υπουργείων. Στη Ρόδο λοιπόν που είναι το κέντρο της περιφέρειας και στην Αθήνα που είναι τα κέντρα των Υπουργείων, θα μπορούσαμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Εγώ λοιπόν να σας συστηθώ, είμαι Μαρία Βάλα λέγομαι, είμαι πρόεδρος Ένωσης Καλλιμνίων Ρόδου. Συγγνώμη κυρία Βάλα, παράδειγμα, πολύ... ένας Ένωσης που παίρνει τον λόγο να λέει το όνομά του και την αυτό κάνω, ακριβώς. Να καταγράφεται. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Είμαι λοιπόν πρόεδρος της Ένωσης Καλλιμνίων Ρόδου και τώρα με μια αλλαγή καταστατικού που γίνεται, επειδή έχουμε επιλεγεί μέσα από 2.000 συλλόγους στην Ελλάδα από την Ομοσπονδία Μικρασιατικών Σωματείων και μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού, έχουμε επιλεγεί ως ένα από τα 200 άτομα που έγιναν αποδεκτά για να δημιουργήσουν, από τους 200 συλλόγους, με συγχωρείτε, για να δημιουργήσουν μικρασιάτικη ομάδα, επειδή έχουμε και χώρους μικρασιατικούς εμείς, μέσα στο σύλλογο. Από τους 2.200, για να επιλεγεί ο μοναδικός σύλλογος από τα 12, κάτι σημαίνει. Η Ρόδος έχει 76 συλλόγους μονάχα. Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι παραγωγικοί ήμασταν ως προς το νησί της Καλλίμνου, όπως παραγωγικοί είμαστε και στο νησί της Ρόδου. Αυτή τη στιγμή, επειδή μέσα στο Συμβούλιο υπάρχουν, στο Διοικητικό Συμβούλιο, θέλαμε να αναδείξουμε από την αρχή την επιστημοσύνη των Καλλιμνίων και την επιχειρηματικότητα, διότι ο αφρός των Καλλιμνίων είναι οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες. Βέβαια, σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, η Καλλίμνη του εξωτερικού είναι πάρα πολύ ψηλά.
Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι από επιστήμονες. Έχουμε δύο γιατρούς, έχουμε δικηγόρους. Συνεργαζόμαστε με την κυρία Βιτζιλάκη, κύριε Δήμαρχε, με την πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για αυτό το κομμάτι ακριβώς που μιλάει ο Δήμαρχος. Συνεργαζόμαστε. Συνεργαστήκαμε και όπως ξέρει ο κύριος Κασάρας για τη δημιουργία αυτής της Ακαδημίας, η οποία εμπορικού ναυτικού, η οποία είναι ουσιαστικά ένα ακόμα πανεπιστήμιο στα Δωδεκάνησα. Ό,τι και να γίνει γύρω από την Ακαδημία στη συνέχεια, είναι τμήμα. Δεν είναι σχολή, δεν είναι Ακαδημία. Είναι τμήμα. Γι' αυτό πρέπει να την προσέχουμε και σαν τα μάτια μας. Συνεργαστήκαμε με την Δημοτική Αρχή την προηγούμενη στο κομμάτι της αφαλάτωσης Τσερίμου και Τελένδου στη γραφειοκρατία. Δηλαδή τι κάνουμε, επειδή γνωρίζουμε, ο έπαρχος το γνωρίζει, τη σχέση που έχουμε με τον Περιφερειάρχη, τη σχέση που έχω προσωπικά, συνεργάζομαι μαζί του 30 χρόνια περίπου, πόσο γρήγορα κινούνται οι διαδικασίες όταν πάει η Ένωση Καλλιμνίων, εγώ πάω προσωπικά, εν πάση περιπτώσει, η Ένωση Καλλιμνίων, γιατί έχουμε μία, καταρχήν έχει τρεις συνεργάτες ο Περιφερειάρχης που είναι Καλλίμνη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, ουσιαστικά ο πρώην νομάρχης Δωδεκανήσου, ο κύριος Μπάρδος που είναι Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, η γυναίκα του Καλλιμνιά, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο Ξεχοίδης, η γυναίκα του Καλλιμνιά. Επομένως, υπάρχουν πολλές πόρτες ανοιχτές. Αυτό το πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε είναι το εξής. Έχουμε 170 χορευτές στην Ένωση Καλλιμνίων, οι οποίοι χορεύουν όλους τους χορούς, όλους τους χορούς της Ελλάδας. Και μάλιστα και Ποντιακά και Θράκη και με διαφορετικές φορεσιές, διότι η δασκάλα χορού έτυχε να έχει μία πάρα πολύ μεγάλη γκαρνταρόμπα από φορεσιές, από ενδυμασίες τοπικές. Αυτό που μας λείπει είναι η ενδυμασία της Καλλίμνου. Κάθε φορά ο Δήμαρχος, προσωπικά με ευθύνη δική του και ο πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού, ο κύριος Πολιάδης, βγάζουν για να κάνουμε παρέλαση να χορέψουν, βγάζουν από βιτρίνες παμπάλες φορεσιές Καλλίμνου για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε γύρω στα 10-12 άτομα, δεν έχει περισσότερα καβάδια. Οι οποίες φορεσιές είναι τριμμένες, είναι... θα μου πείτε, δεν μπορείτε να κάνετε εσείς. Οι περισσότεροι χορευτές είναι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι φοιτητές. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα στη Ρόδο, αλλά είναι πάρα πολύ νέοι. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να κάνουν κάτι τέτοιο. Και ευτυχώς που είναι νέοι. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να ξοδευτούν. Αυτή τη στιγμή ανέλαβε μία πρωτοβουλία η κυρία Αυγουστίνου και η κυρία Κοσαρή και μας κάνουν κάποιες φορεσιές με ελάχιστο κόστος, κάτι το οποίο δεν θέλω. Δεν θέλω να μην πληρώνεται ο κόπος τους, αλλά αυτό συμβαίνει. Η προηγούμενη λοιπόν Δημοτική Αρχή, επειδή αρκετά συνεργαστήκαμε, ο Δημήτρης ξέρει, για την Καλλίμνο και όχι για τη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, κάποιο δώρο έκανε στην Ένωση Καλλιμνίων Αττικής, κάποιο δώρο έκανε και σε εμάς. Σε εμάς το δώρο αυτό ήταν οι φορεσιές. Δεν επισπεύδονται όμως οι διαδικασίες, κύριε Δήμαρχε, και θα ήθελα να το αναλάβετε προσωπικά για να μπορέσουμε να μπορέσει να λυθεί αυτό το θέμα. Εμείς η επόμενη μας εκδήλωση είναι να τιμήσουμε τους καλλίμνιους γιατρούς της Ρόδου που είναι πάρα πολλοί, σε συνεργασία με τον, με τον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Και επίσης να τιμήσουμε και κάποιους γιατρούς οι οποίοι είναι ονομαστοί στην Αθήνα και δεν είναι λίγοι. Πάντα στις εκδηλώσεις μας, επειδή τις κάνουμε σε αρχαιολογικό χώρο, είναι σπόνσορας η αρχαιολογική υπηρεσία, που δεν είναι και πολύ εύκολη, αλλά μας έχει τεράστια εμπιστοσύνη. Και βέβαια θα προσκληθείτε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχε. Θα κάνουμε μία την πρώτη βραδιά στο θέατρο της Τάφρου, ένα δρόμενο γύρω από τα Μικρασιάτικα. Και τη δεύτερη βραδιά σε μία αυλή με πισίνα, μπας περιπτώσει, έτσι γίνονται στα ξενοδοχεία της Ρόδου. Θα είναι εποχή, θα είναι Αύγουστος εποχή που θα είσαστε κι εσείς και είσαστε όλοι προσκεκλημένοι, για να τιμήσουμε τους καλλίμνιους γιατρούς, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Βέβαια έχουμε μαζί μας τους Λειψούς και το Αγαθονήσι, που είναι επαρχία Καλλίμνου, γιατί δεν είχαν ποτέ σύλλογο. Η πρώτη γιορτή του Αγαθονησίου, η πρώτη στα χρονικά της Ρόδου, έγινε τώρα τελευταία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, με το Δήμο Ροδίων και με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Και μάλιστα μας έστειλε ο κύριος Κότορος, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού, μέσω του Δημάρχου, μας έστειλε αμέσως φορεσιές και ένα λάβαρο. Λοιπόν, θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να επιληφθείτε του θέματος
Γιατί στο κάτω-κάτω την αναδεικνύουμε και να σας πω, βλέπω εγωιστικά βλέποντάς το, βλέπω τις υπόλοιπες φορεσιές στο δεκανήσου, είναι άλλη η φορεσιά της Καλλινού. Είναι εντελώς διαφορετική, είναι κομψή, είναι, ίσως μας εκφράζει και την αγαπούμε, δεν ξέρω, αλλά όταν τη βλέπω τη φορεσιά της Καλλινού, έτσι πραγματικά συγκινούμε και είναι μια φορεσιά που μας ζητά κάθε σύλλογος και απευθυνόμαστε πάντα στο Δήμο της Ρόδου για κάθε εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Η ιστορία, Μαρία, για το θέμα των στολών έχει γίνει χειρότερο από το γεφύρι της Άφρας. Και επειδή πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τα πράγματα ως έχουν και καλώς το έδειξες, γιατί πρέπει να βρεθεί μια λύση. Εδώ δεν διαφωνούμε. Όταν η προηγούμενη δημοτική αρχή θέλησε να κάνει το δώρο αυτό με 7 στολές, το έκανε με τελείως λάθος τρόπο. Φτιάχτηκαν οι 7 στολές και δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Το ξέρετε. Το λέω αυτό. Εγώ περίμενα, αλήθεια το λέω τώρα, κατηδία να το δούμε το θέμα. Όμως όπως μπήκε, οφείλω να απαντήσω. Υπήρχε λοιπόν θέμα ότι οι στολές αυτές δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Με διάφορα τευτύπια καλών προθέσεων εκ μέρους της σημερινής Δημοτικής Αρχής βρήκαμε έναν τρόπο που κινείται στο όριο νομιμότητας και μη νομιμότητας και πληρώθηκαν. Όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε να το πούμε, ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, όχι εμείς, απαγορεύεται να επιχορηγεί, να στηρίζει οικονομικά συλλόγους εκτός Καλλινού. Ό,τι γίνεται πρέπει να είναι εντός των διοικητικών του οριών. Επειδή ξέραμε την αγωνία σου, το ζητάς, το ξαναζητάς, απευθυνθήκαμε στο Λύκειο των Ελληνίδων. Το ξέρεις και αυτό. Δεν δέχτηκε να κάνει τον ενδιάμεσο προκειμένου να μεταβιβάσουμε εμείς τις στολές και μετά το Λύκειο των Ελληνίδων να τις παραδώσει σε εσάς. Απευθύνθηκα προσωπικά στον πρόεδρο του αναγνωστηρίου και οι προσπάθειες που έχει κάνει ο κύριος Τσέλο προς την κατεύθυνση επίλυσης του θέματος είναι τεράστιες. Βρέθηκε μία λύση, βρήκαμε εκεί μία λέξη στο καταστατικό του αναγνωστηρίου μας που θα έλεγα σχηνοβατώντας μπορεί να παραλάβει τις στολές. Η λειτουργία των Δήμων πρέπει να ξέρετε ότι έχει παντελώς αλλάξει. Ο υπεύθυνος προμηθειών που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο τελικός διατάχτης για να φύγουν από την αποθήκη οι στολές με τίποτα δεν βάζει την υπογραφή του. Γιατί ενώ όσον αφορά το Λύκειο των Ελληνίδων επειδή είναι πολιτιστικό σωματείο καθαρά δεν είχε αντίρρηση, όσον αφορά το αναγνωστήριο δεν υπογράφει. Και είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι εξ απαρχής να δούμε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Με έναν τρόπο ώστε επιτέλους οι 5, οι 6, οι 7 στολές να δοθούν και πράγματι να παρελάβουν οι Κάλλινος με αυθεντικές καλλινικές στολές. Είναι ένα θέμα, σε διαβεβαιώ. Τα ανέφερα αυτά για να καταδείξω ότι δεν υπάρχει θέμα διάθεσης για τις στολές. Να δούμε και θα είσαι εδώ κάποιες μέρες φαντάζομαι, να έρθεις στο Δημαρχείο, να φωνάξουμε και τον Αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο οικονομικών
να δούμε πώς μπορεί να δρομολογήσουμε να παραγγελθούν συγκεκριμένες στολές με νόημο τρόπο ώστε να μπορεί να τις παραλάβετε. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή, δεν θέλουμε να δώσουμε εμείς τις στολές. Αν υπάρχει, δηλαδή, όποιος μπορεί να σκεφτεί αυτό το πράγμα, σκέφτεται λάθος. Απλά σας λέω, είπα όλο αυτό το ιστορικό, το οποίο οι κύριοι εδώ δεν το ξέραμε και θα λέγανε. Μα ο Δήμαρχος ή ο Δήμος Καλύβνου δεν θέλει να δώσει τις στολές. Δεν τις κάνω. Τις φορές εγώ προσωπικά, εκεί κάθονται. Κύριε Δήμαρχε, να σας πω κάτι. Όχι κατά κυριότητα. Κατά κυριότητα δεν παίρνει, αλλά κατά χρήση. Εδώ παίρνει η παρέμβαση του υπαλλήλου και λέει, εγώ σήμερα έχω αυτή την ευθύνη. Θα δώσω στολές οι οποίες γίνονται κατά χρήση και αύριο δεν θα είναι στην αποθήκη μου. Πόσο καιρό θα τις δώσω κατά χρήση. Μαρία, να βρούμε μία λύση. Να βρούμε. Μια, γιατί όλοι λυγίζουν μπροστά στο πολιτικό. Όλοι λυγίζουν μπροστά στο πολιτικό κομμάτι. Μαρία, επειδή εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος, ξέρεις, θα πω κάτι και κλείνω, γιατί δεν είναι ευχάριστη η κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Δήμος είναι στελεχωμένος. Κάθε τμήμα, μόνο με έναν υπάλληλο, όχι δεύτερο. Ο συγκεκριμένος μου έστειλε, μου έκανε ένα έγγραφο ότι φέρει δικαιολογημένο να πάρει την άδειά του, του 21 που τη χρωστάμε και του 22 δεν το συζητάμε. Και με έχει πιάσει να το πω η καρδιά μου, τι θα γίνει για ένα μήνα, ποιος θα περπατήσει τις φακέλους που αυτός χειρίζεται. Δεν υπάρχει δεύτερος. Τα λέω αυτά για να ξέρουμε και λίγο κάποιες πραγματικότητες στο πώς λειτουργούμε ως Δήμος. Όμως, επαναλαμβάνω και κλείνω εδώ, να χθείς, να φωνάξω τον Αντιδήμαρχο, να δούμε πώς μπορεί να βρεθεί αυτή η λύση και να λυθεί ο γόρδιος δεσμός. Αν είχε ξεκινήσει καταρχήν σωστά η διαδικασία, φάγαμε ένα χρόνο να βρούμε τρόπο πώς θα πληρωθεί η Μαρία που έκανε τις στολές. Δεν μπορούσε να πληρωθεί. Λοιπόν, σταματάω την κουβέντα. Θα ξέρεις ότι όλοι θέλουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα, να κάτσουμε όσο απλό και αν φαίνεται πολλές φορές. Τα απλά είναι και τα δύσκολα. Αυτό είπε ο Λευτέρης ο Βενιζέλος.